Λοιπόν, μιλάμε με τον κύριο Νίκο Χιρδάρη, ο οποίος μέχρι ένα διάστημα την παιδική ηλικία ζούσε εδώ το καλοκαίρι στην περιοχή. Έτσι, ο κόσμος ανέβαινε τα καλοκαίρια. Τι ακριβώς, πώς ακριβώς ήταν? Έτσι ακριβώς, περίπου που θα λέτε ήταν. Εδώ το χωριό, μέχρι και το 1970, οι κάτοικοι από τις κάτω παραλιακές περιοχές, Περίθια, Καράβη, Κασιόπη κτλ. Μόλις τελειώνανε τις γεωργικές εργασίες με τις ελιές και τα παιδιά με τα σχολεία, ανεβαίνανε εδώ στην παλιά Περίθια, μετακομίζανε δηλαδή, για τρεις μήνες διακοπές, ξεκούραση, ηρεμία και αποφυγή από τα κουνούπια, αποφεύγανε τα κουνούπια. Ήταν ένας τρόπος αντιμετώπισης. Αντιμετώπισης της ελαιονοσίας που τότε επικρατούσε κάτω και πέρασε ο κόσμος από την ελαιονοσία λόγω ότι δεν είχε βρεθεί ακόμα το φάρμακο για την. Από τη λίμνη Αντινιώτη, έτσι, η οποία είναι υγροβιότοπος. Υγροβιότοπος, ναι, και εκεί ζούσαν και ζουν ακόμα, δηλαδή αρκετά αναπτύσσονται μάλλον πολλά κουνούπια. Ο ένας λόγος ήταν αυτός. Ο άλλος λόγος ήταν ότι εδώ πέρα το καλοκαίρι η περιοχή αυτή είναι παράδεισος. Είναι γεμάτη με οποροφόρα δέντρα, τα βουνά γύρω-γύρω είναι όλα πράσινα. Ήταν γεμάτη ζωή, κοπάδια γύρω-γύρω, βοσκοί το βράδυ παίζανε με τις φλογέρες τους, τα σπίτια ήταν όλα ανοιχτά, τραγούδια υπήρχαν, καντάδες υπήρχαν, τέσσερα καφενεία υπήρχαν και ζούσαν όλοι σαν μία οικογένεια. Ήταν το χωριό, είχε το καλοκαίρι 600 με 650 άτομα και ήταν όλοι σαν μία οικογένεια. Δηλαδή υπήρχαν τέσσερα καφενεία και αν σε ένα καφενείο για κάποια συγκεκριμένη στιγμή δεν υπήρχε κόσμο, ελέγανε οι άλλοι από το καφενείο που κάθονταν, πάμε σε αυτόν γιατί δεν έχει κόσμο να δουλέψει και αυτός. Δεν υπήρχε αυτή η λεγόμενη αντιπαλότητα που υπάρχει σήμερα μεταξύ των μαγαζιών, να δουλέψω εγώ, να ρίξω τον άλλον κτλ. Εμένα είναι πόσες οικογένειες εδώ, πόσα σπίτια ήταν? Εδώ είναι το χωριό, έχει 130 σπίτια. Οι οικογένειες που μέναν τότε ήταν πολυμελείς. Δηλαδή, σημαία σε ένα σπίτι σαν αυτό το δικό μου, το μικρό, ας πούμε, εμείς μέναμε 8 άτομα η οικογένειά μας. Αλλά το καλοκαίρι μέναμε λιτά, δεν χρειαζόμαστε πολυτέλειες, ένα στρώμα, ένα κρεβάτι και αυτό ήταν όλο. Δηλαδή, φιλοξενούσε γύρω στα 500 άτομα. Γύρω στα 600 με 650 άτομα. Άτομα, μάλιστα. Το χωριό αυτό εδώ χτίστηκε το 13ο αιώνα, με 14ο περίπου. Είναι το αρχαιότερο χωριό της Κέρκυρας. Η παλιά Περίθια είναι το αρχαιότερο χωριό, ο αρχαιότερος οικισμός της Κέρκυρας. Εκτίστηκε εδώ τότε για να προφυλάσσονται οι κάτοικοι από τους πειρατές, γιατί το χωριό αυτό στην τοποθεσία που είναι χτισμένο έχει μία δίωδο που βλέπει προς τη θάλασσα, αλλά από τη θάλασσα το χωριό δεν φαίνεται. Και έτσι οι κάτοικοι προφυλάσσονταν από τους πειρατές. Είναι με αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, έχει θεωρηθεί ως τοπίο φυσικού κάλους και διατηρηταίο μνημείο. Δηλαδή πρέπει όποιος θέλει να αναπαλαιώσει το παλιό του το σπίτι, αν χρειάζεται, να το διατηρήσει απ' έξω όπως ακριβώς ήταν, χωρίς να το πειράξει. Τι άλλο να πούμε, ήταν το χωριό αυτό η παλιά πρωτεύουσα, η πρωτεύουσα του παλιού μάλλον Δήμου Κασοπαίων. Ο Δήμος Κασοπαίων δεν είναι όπως ήταν στη σημερινή του μορφή, αποτελούσε σχεδόν όλο το βορείο συγκρότημα. Ήταν η πρωτεύουσα του παλιού Δήμου Κασοπαίων. Εδώ έχει γεννηθεί ο πρώτος ψυχίατρος της Ελλάδος, ο Τσιριγότης. Εδώ έζησε ο πρώτος ψυχίατρος της Ελλάδος, ο Τσιριγότης. Ήταν από αυτό το χωριό. Αυτή τη στιγμή το χωριό, οι μόνιμοι κάτοικοι αυτή τη στιγμή του χωριού είναι δύο άτομα. Υπάρχουν δύο μόνιμοι κάτοικοι. Ένα ζευγάρι ηλικιωμένο που μέχρι πέρσι είχαν κοπάδι, αλλά τώρα λόγω ηλικίας δεν μπορούν να το συντηρήσουν άλλο. Αλλά γεννηθήκανε, μένουν και θα πεθάνουν εδώ αυτοί. Έχουν αγοραστεί μερικά σπίτια από ξένους που αγαπάνε ιδιαίτερα το μέρος και έρχονται το καλοκαίρι για διακοπές. Και υπάρχουν και κάτι μαγαζιά για τους επισκέπτες, γιατί οι επισκέπτες που επισκέπτονται καθημερινά το χωριό είναι αρκετοί αυτή τη στιγμή. Είναι για μένα και για όλους που μένουμε εδώ πέρα, είναι σημείο αναφοράς για την Κέρκυρα, αυτό το χωριό. Αν και δεν έχει προσεχθεί όσο θα έπρεπε να έχει προσεχθεί όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ευελπιστούμε ότι με τη σημερινή θα μας βοηθήσει να αναδείξουμε αυτό το χωριό για το καλό της Κέρκυρας, γιατί μπορεί να γίνει και τόπος για χειμερινό τουρισμό εδώ πέρα.
Το χωριό αυτό μπορεί ο επισκέπτης να αναπτύξει πολλές δραστηριότητες. Μέσα σε αυτή είναι μία του περιπατητικού τουρισμού. Έχει γύρω-γύρω από το χωριό 4-5 μονοπάτια που οδηγούν σε πολύ ωραίους προορισμούς. Είναι πάρα πολύ ωραία μονοπάτια. Μπορεί να αναπτυχθεί αγροτουρισμός εδώ πέρα. Και διάφορα άλλα είδη, δηλαδή μπορεί να έρθει κάποιος να ζωγραφίσει, ένας ζωγράφος, ένας συγγραφέας να γράψει, γιατί εδώ πέρα επικρατεί στο χωριό απόλυτη ησυχία. Δεν ενοχλείται όποιος θα έρθει να μείνει εδώ πέρα από τίποτα. Μόνο ακούει πουλιά, ζώα και τίποτα άλλο. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλότητα στην Χλωρίδα, έτσι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλότητα στη Χλωρίδα και στην Πανίδα της περιοχής. Ακόμα εδώ υπάρχουν αλεπούδες, υπάρχουν τσακάλια, υπάρχουν λαγοί, υπάρχουν το χειμώνα μπικάτσες, πολλά πουλιά, γιατί είναι και από τις, μπορώ να πω, η μόνη περιοχή στην Κρέκυρα που μέχρι στιγμής δεν έχει πέσει φυτοφάρμακο. Να το πούμε και αυτό. Δόξα τω Θεώ, και ούτε πρόκειται να πέσει. Γιατί εδώ πέρα το προσέχουμε και εμείς αυτό το ζήτημα. Δεν μας αρέσουν αυτά που γίνονται στην άλλη Κρέκυρα που έχουν καταστρέψει το περιβάλλον με τα φυτοφάρμακα κτλ. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της Παραλίας Περίθειας. Ναι, έχει βοηθήσει πολύ την περιοχή μέχρι στιγμής. Το κέντρο αυτό ξεκίνησε να λειτουργεί το 97 περίπου, με προσπάθειες της τότε Δημοτικής Αρχής, με λάθη βέβαια αρκετά και παραλήψεις, τα οποία είναι ανθρώπινα, εντάξει. Έχουν επισκεφθεί το χωριό 2.500 μαθητές από την άλλη Ελλάδα, έχουν έρθει, και 250 καθηγητές. Στα πλαίσια του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στα πλαίσια του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Και είχε δώσει ζωή και στα μαγαζιά εδώ πέρα, ας πούμε, με κάποια φαγητά που κάνανε κτλ. Και γνωρίσανε και τα παιδιά το χωριό αυτό σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που λειτουργούσε μάλλον μέχρι πρώτη στο Δήμο Θηναλίων, έχει αρκετά εκπαιδευτικά πεδία. Δεν είναι μόνο η παλιά Περίθεια. Είναι το σπήλαιο που υπάρχει στις Λούτσες, το οποίο είναι πάρα πολύ αξιόλογο. Δεν έχει αναδειχθεί όπως θα έπρεπε. Είναι πάρα πολύ αξιόλογο. Είναι η λίμνη Αντινιώτη, ο οποίος είναι χαρακτηρισμένη νατούρα, είναι υδροβιότοπος. Είναι μια περιοχή που μπορεί να βρεις μέσα από ψάρια, πουλιά, ενιδρίδες, διάφορα πράγματα. Είναι οι καταράκτες της Νηφές που ανήκουν στο Δήμο. Είναι ο ελαιώνας της περιοχής, γιατί εδώ πέρα είναι καλυμμένη όλη η περιοχή του Βόρειου Συγκρότημα με το μεγαλύτερο ελαιώνα της Κέρκυρας. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες. Και το κέντρο λειτουργούσε σε πολύ σωστές βάσεις μέχρι στιγμής. Γιατί λέτε λειτουργούσε και όχι λειτουργεί, τι έχει γίνει τώρα? Γιατί αυτή τη στιγμή, από ό,τι πληροφορούμεθα, από το Υπουργείο Παιδείας, στα πλαίσια των περικοπών που ετοιμάζει και επιβάλλει στην παιδεία, επειδή μετά από το κέντρο το περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των Θηναλίων είχε ανοίξει και ένα στη Λευκύμη, έδωσε οδηγίες η Κέρκυρα να έχει μόνο ένα κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Και από ό,τι πληροφορούμεθα, ο Δήμος, ο καινούριος, προέκρινε τη Λευκύμη ως κέντρο αυτού του καινούριου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, χωρίς να μπει στη διαδικασία να δούμε, να συζητήσουμε, να βρούμε μια κοινή συνισταμένη πάνω σε αυτό το ζήτημα. Με μια απόφαση του Δημάρχου, δηλαδή. Ναι, βασικά απόφαση του Αντιδημάρχου. Εισήγηση ήταν του Αντιδημάρχου Παιδείας. Αναβλήθηκε τελικά το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν συζητήθηκε λόγω αντιδράσεων που υπήρξαν από την περιοχή. Και τώρα αναμένουμε κάποια καινούρια, μάλλον, τοποθέτηση και συνδιαλλαγή με τους κατοίκους. Γιατί και εμείς από αυτό το κέντρο είχε η περιοχή πολλά ωφέλη. Το πρώτο και βασικό που ζητάμε εδώ πέρα στο χωριό είναι ένα πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα, που υπάρχει ένα χώρο έξω από το χωριό για να παρκάρουν επισκέπτες που δεν βρίσκουν πού να παρκάρουν. Παρκάρουν τα αυτοκίνητα μπροστά από τα παλιά τα σπίτια, μέσα στο χωριό, αλλοιώνουν το τοπίο, την εικόνα που μπορεί άλλος να πάρει με μια κάμερα που έρχεται εδώ πέρα. Οι περισσότεροι, ας πούμε, φωτογραφίζουν το χωριό. Το πρώτο βασικό είναι αυτό. No. Το δεύτερο είναι να καθαριστούν τα μικρά σοκάκια που υπάρχουν μέσα στο χωριό, ούτως ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να τα περπατήσουν και να θαυμάσουν αυτά τα σπίτια που είναι όλα ενετικής, από τους ενετούς, είναι απίστευτης αρχιτεκτονικής αξίας. Και το τρίτο είναι να υπάρξει μια υποδομή με καδάκια για σκουπίδια για αυτούς που περπατάνε, να μπορούν να πετάξουν το σκουπίδι τους, ένας φωτισμός για το βράδυ. Αυτά τα βασικά. Να, τώρα, ναι, να πούμε σε...
το περιβαλλον, το περιπατητικό τουρισμό, δηλαδή να το πλαισιώσει. Μάλιστα. Ναι, μάλιστα.